καταλάβουμε ότι αυτή συμβαίνει και παγκοσμίω. Μετά τον πόλεμο, λοιπόν, μόλις επουλώσαν τις πληγές, οι αγορές κάνουν αυτό που κάνουν. Δηλαδή είναι τεράστιες επιχειρήσεις και πρέπει να δεσπόσουν διεθνώς. Το κάναμε αυτό και πριν, το κάναμε μεγάλη αγρήγορη. Δεν γεννήθηκε το θέμα του περιβάλλοντος, αλλά εκείνη την εποχή ήταν ισχυρές οι μικρές χώρες, διότι είχαν επικεφαλίσει την Κίνα, ιδίως την Κίνα και την Ινδία. Αυτές οι χώρες λοιπόν δεν θέλανε να αφαιθούν τα πράγματα έρμεα των μεγαθυρίων των δεινοσαύρων. Και τότε υπεκίνησαν, ενίσχυσαν και τέθησαν επικεφαλής του κινήματος των χωρών όπως εμείς που λέγαμε όχι ρε, δεν τελείωσε ο πλουτισμός σας, πήρατε, φάγατε, χορτάτε, σκασμό σας, τώρα θα φροντίζουμε για τη φύση. Πέρασε τότε γιατί ήταν επικεφαλής ενός γκρουπ 77% η Κίνα. Η Κίνα πήρε αυτό που λέγαμε εμείς για το περιβάλλον και έτσι πάμε στο Ρίο και παίρνουμε την απόφαση ότι δεν μπορεί να πηγαίνει για το πλούτο. Αυτό είναι out. Είναι παράνομος ο πλουτισμός. Πηγαίνουμε μόνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή μια ανάπτυξη που πρώτα-πρώτα νοιάζεται για το περιβάλλον και μετά, άμα περισσεύει για να βάλει και κάτι, άντε και το κάτι. Αλλά με έλεγχο και κράτος. Μάλιστα. Αυτά τα αποφασίσαν και είναι μεγάλη αποφασία. Το Ρίο είναι εποχή. Καλή, βέβαια, το 1992. Α, το 1992, ναι. Τότε, εγώ επί την πρόξη του Ρίο είχα δει αυτά και έκανα το πέμπτο τμήμα. Μάλιστα. Όταν πήγε η Ελλάδα στο Ρίο, είπε ότι εμείς έχουμε κάνει ειδικό δικαστήριο για το περιβάλλον. Μάλιστα. Κατεχειροκροτήθη η Ελλάδα. Η φοιτεία σας ήταν μέχρι το 1999. Ναι. Εγώ έκανα το τμήμα το 1991 και η πρόξη ότι υπήρχε αυτή η κίνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγαμε εκεί και παίξαμε ενεργό ρόλο. Λοιπόν, όταν βγάλαμε εκείνο το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό της βιωσίμου αναπτύξης που λέμε, ότι η ανάπτυξη έχει πρώτο σκοπό τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και άμα περισσέψει και κάτι για να πάτε, φάτε και το άλλο, αλλά πρώτα είναι τα οικοσυστήματα. Μάλιστα. Μεγάλη επιτυχία αυτή, δηλαδή, γιατί έκανε μια αυτοκριτική άνθρωπο, της είπε ότι δεν τα έχουν κάνει καλά, δεν θα ζήσουμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, πήγαινε μαζί τότε και η Κίνα και η Ινδία. Αλλά αυτοί οι φαυλεπίφαυλοι, οι άθλοι, οι τοχογλύφοι είναι. Γιατί πράγματι τώρα είναι 8 τοχογλύφοι. Οι δυτικοί. Στη Δύση, έως από το που είναι Εβραίοι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν δεν το βάλανε κάτι. Λοιπόν, φίλε, το πήρατε την πρώτη βόλτα, να την πάρουμε εμείς λεφτά. Άρχισαν λοιπόν να μιλάνε για το διεθνές εμπόριο, ότι έχει πλεονεκτήματα. Κάθε χώρα θα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Και θα πάρουμε όλοι πλούτο και τέτοια. Εμείς λέγαμε δεν υπάρχει έννοια καν. Είναι out of law. Ο πλούτος είναι παράνομος. Να μιλάτε μόνο για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή ήταν. Και πήγαιναν έτσι τα πράγματα μέχρι. Ποιος ξέρει πού είναι η συμφορά. Η παγκοσμιοποίηση δηλαδή που. Πώς το γυρίσανε. Πώς το γυρίσανε οι Κινέζοι τώρα. Τι λένε αυτοί οι γελοί. Αυτοί λένε οι Κινέζοι, λένε εμείς σέρνε. Είμαστε, λέει, πολιτικός, είμαστε κομμουνισμός. Μάλιστα. Αλλά είμαστε και κοινωνικός καπιταλισμός. Ναι, έτσι. Είναι κοινωνικός έτσι. Καπιταλισμός. Έτσι. Τα ζώα. Γιατί αυτοί δώσανε τη δύναμη από εκεί. Και εγώ λέω τώρα, κοίταξε τι θα γίνει. Κατάλαβα. Άμα νομιμοποιηθεί. Το εμπόριο. Έτσι, λοιπόν, θα δεις τι θα γίνει. Διότι άμα γίνει το εμπόριο το άγριο, στο τέλος θα βγουν αυτοί οι τράπεζες και αυτοί που έχουν τα λεφτά. Το λεγόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή όπως το λέω εγώ απλά η τοχογλύφη. Ήρθε η ώρα των τοχογλύφων. Ναι. Το είχα πει από καιρό εγώ. Άλιστα. Και πράγματι τώρα είμαστε στο ζενίθ της δυνάμεως των τοχογλύφων. Οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται τι θα γίνει. Αυτές λέει θέλει εγώ τώρα τα λεφτά. Είναι το νόμισμα καθεαυτό. Ναι. Ασχέτως τη σχέση ως το περιβατήμα. Αυτή είναι η πιο άγρια από όλους. Και τόσο άγριοι δε ώστε προκάλεσαν την κρίση που προκάλεσαν αυτοί. Γιατί τι θα πεις, πού θα βρουν αυτοί οι λεφτά αφού είναι έτσι. Αυτά τα καθάρματα έχουν βρει την έννοια του χρέους ως πηγή πλούτου. Δηλαδή σου λέει το χρέος. Έχει αξία και αυτό. Άμα το παίξουμε στον τζόκο βγάζουμε λεφτά. Και πώς θα το βρούμε στις υπερχρεωμένες χώρες. Όπως είναι η λίθια χώρα η δική μας, η οποία έχει τα καθάρματα τους πολιτικούς κλέβουν και κάνουν και δανείζονται συνεχώς, Ναι. Λοιπόν, οι υπερχρεωμένες χώρες είναι ψωμί αστόνων.
οι οποίοι κάνουν έξτρα παιχνίδια πάνω στο χρέος. Τώρα είμαστε στη χειρότερη εποχή που υπάρχει ποτέ. Και οι οποίοι όλο αυτό το σύστημα δεν διαθέτει κεφάλαιο. Ποιος? Όλο αυτό το σύστημα το που διακινεί, που εξουσιάζει, που ρυθμίζει. Έχει επικεφαλίσει το λεγόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εγώ του λέω, το οποίο δεν προϋποθέτει σαν βασική του, δεν έχει σαν βασική προϋπόθεση το κεφάλαιο, το ίδιο κεφάλαιο. Δεν εξετάζει τη σχέση του κεφαλαίου με την παραγωγή. Το χρήμα έχει κάθε αυτό αξία και ο τζόγος στο χρήμα γίνεται οπωσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, αλλά μιλάνε κάποιοι... Χρήμα, αφού δεν παράγεται χρήμα, πού θα βρεθεί χρήμα. Ναι. Χρήμα είναι το χρέος των χρεωμένων. Ναι. Εμείς δεν έχουμε φράγκο, αλλά έξω όμως τζογάρουν απάνω μας. Χρήμα όμως που δεν είναι χειροπιαστό για αυτούς. Δεν είναι χειροπιαστό, αυτός θα παίρνει αυτά που θέλει. Θα τα πάρει μετά. Για το δημιουργεί. Μέχρι τότε έχει βγάλει τόσο που δεν τον νοιάζει. Ναι. Αυτό είναι αυτό. Δηλαδή έχουν παιχνίδι. Βρίσκουν, δεν θέλουν πρώτα να βρεθούν. Ασύλληπτα, ασύλληπτα. Να δημιουργηθεί το χρέος πρώτα. Πρώτα λοιπόν δημιουργούσαν ένα χρέος με διάφορες ιδέες. Τώρα αυτό είναι η ιδέα, να βρει ένα λόγο που να δημιουργήσει το χρέος. Ποιος είναι. Τώρα λένε αυτά τα. Τι αναμονή είναι στα αιωλικά πάρκα. Αυτό είναι το κόλπο τώρα. Βρίσκουν οι χώρες από την Ελλάδα κλπ. Το οποίο είναι εξεπτυμένο και σου πουλάνε. Χρεός να πάρεις αυτό. Και δημιουργείται λοιπόν ο τζόγος τώρα στο χρέος αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό αυτοί θεωρούν τώρα την αχτύπητη, γιατί σου λένε κάνω πράσινη ανάπτυξη. Αυτή είναι τώρα λοιπόν η ιστορία. Και χρεώνονται αυτοί τώρα για να τα πάρουν αυτά. Τα οποία παίρνουν γιατί του λέει και η αυτή η Ευρώπη. Και μέχρι να προσβέσουν κερδίζει η τράπεζα. Μέχρι να προσβέσουν. Οι τράπεζες αυτοί είναι πολύ δική μας. Ναι, λέω, μέχρι να αποσβέσουν αυτά που χρεώνονται, να γίνει η απόσβεση. Είπαμε, το χρέος είναι αντικείμενο περαιτέρω εκμεταλλεύσεως και ζωή. Περιορισμένες χώρες έχουν το ψωμί αυτόν. Μάλιστα. Δηλαδή, λοιπόν, είναι με δύο λόγια η ιστορία. Στην έννοια της αηφόρου ανάπτυξης και το αυτό που είπατε ότι ο πολιτισμός είναι παράνομος, η απάντησή τους ήταν η παγκοσμιοποίηση. Στην ουσία ήταν η απάντηση αυτό, έτσι. Αυτή η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου. Το λέγανε αμέσως στην Επαύριο, επειδή είχαμε βγάλει τη βιώσιμη ανάπτυξη εμείς. Ένα μου το είπε δημοσιογράφος μεγάλος διαχείρισης. Λέει, κύριε, βλέπω το μπάλι που κάνετε, λέει. Αλλά σας λέω ότι είσαστε καταδικασμένοι. Μας έχει φωνάξει τώρα εμάς, λέει, οι μεγάλες εκπαιδεύσεις και μένα δεν θέλω να ακούσουμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν θα γράφετε για βιώσιμη ανάπτυξη. Ναι. Τι θα γράφουμε, λέει, θα γράφετε globalization, παγκοσμιοποίηση. Άνθρωπος που λέει ο ίδιος ο ίδιος, μεγάλος δημοσιογράφος. Ναι. Και πράγματι, αυτοί εμείς λέγαμε για βιώσιμη ανάπτυξη και αυτοί λέγανε globalization. Και globalization, λέω, ηλίθεια. Τι είναι globalized. Πανέκαθεν υπήρχε το διεθνές εμπόριο. Βεβαίως και το... Ναι, ναι, ναι. Απρός εσείς τώρα θέλετε να μην έχει πόρτες κάθε κράτος, να μην έχει πόρτες και να μπαίνετε μέσα μέσω του χρήματος. Έτσι μπαίνουν αυτοί. Χρεώνεται... Και έγινε αυτό. Έχει κάτι τύπου σαν για αυτούς που έχουν ηλίθιους ή πληρωμένους που πάνε και χρεώνονται σε αυτές τις τράπεζες και άνοιξε η πόρτα μετά. Είναι ανοιχτό. Τώρα εμείς δεν έχουμε πόρτα εδώ πέρα. Στην Ελλάδα έχεις πόρτα. Δεν έχεις. Ποιο είναι, ποια μπορεί να είναι η τελική έκβαση όλης αυτής, όλου αυτού του δράματος. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρεθούν συνταγματάρχες με πολιτικά. Δηλαδή άνθρωποι που θα είναι αφοσιωμένοι στο κράτος και θα τους βάλουν μέσα αυτούς. Αλλιώς δεν γίνεται σωτηρία. Μέσα στη σημερινή πια τη συγκυρία, ο θεσμός του εθνικού κράτους πια έχει ισχύ, έχει οντότητα. Άμα το λες αυτό είναι το παιχνίδι αυτό. Εμείς λέμε έξω από το κράτος δεν υπάρχει ζωή. Ναι. Δεν υπάρχει εθνική ζωή για μένα. Το καταργούνε το κράτος. Το καταργούνε. Το μισούν. Μας έχουν κάνει πολύ. Δεν μας λένε ότι είμαστε εθνικιστές και τέτοιοι λέμε. Τον κακό στο καιρό τι λέμε. Βάρβαρα. Οι βασικοί θεσμοί κράτος νομαρχία για γίνανε περιφέρεια δήμος. Τώρα. Αυτοί το πάνε έτσι. Ναι. Και το κράτος είναι το μόνο αντίβαρος αυτούς. Ακριβώς.